Πώς έλεγα, γιατί χθες το Υπουργείο Εσωτερικών έφερε. Στη Βουλή. Βέβαια, ναι. Και έχει γίνει χαμός με τις προσλήψεις. Κάποιοι λένε, κύριε Πουλάκη, ότι είναι προεκλογικό δώρο αυτό. Και άρα αυτή η αλλαγή δεν έρχεται για να καλυφθούν οι ανάγκες των Δήμων. Να πούμε συγκεκριμένα, ουσιαστικά προχωράνε οι προσλήψεις που έχουν δρομολογηθεί με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Κάποιοι όμως λένε ότι αυτό είναι κλείσιμο ματιού σε ψηφοφόρους. Καταρχάς θα σας απαντήσω και στην ερώτηση, αλλά λόγω της ημέρας μπορώ να πω και εγώ ότι αυτός ο αγώνας, ναι, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια, 160 χρόνια που προσπαθούν να γίνει και νομοθετικά, αλλά κυρίως στην πράξη η ισότητα των φύλων, συνεχίζεται καθημερινά και πρέπει να δώσουμε ο καθένας και στην οικογένειά μας, τον προσωπικό μας αγώνα. Και να υπενθυμίσω ότι σήμερα κατατέθηκε και στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο εσείς αναφέρεστε για τις εργασιακές σχέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο πιάνει και θέματα ισότητας φύλων. Τώρα, στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο το οποίο λέει ότι εξαιρούνται για την τοπική αυτοδιοίκηση οι προσλήψεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχουν προκηρυχθεί από τον ΑΣΕΠ και δεν διακόπτονται, όπως λέει ένας βασικός νόμος, από την ώρα που ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή κάποιοι λένε, κυρίως η αντιπολίτευση και κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν αναγάγει ότι είναι προεκλογικό δώρο. Ναι. Μιλάμε παραδείγματος χάρη για τις 8.166 θέσεις στην καθαριότητα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες προκηρύχθηκαν πριν από 2 χρόνια περίπου, τον Ιούνιο του 2017. Ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν πάρα πολύ μεγάλος, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ελληνικού κράτους, όπου καταθέσαν 130.000 άνθρωποι τα χαρτιά τους. Και ο ΑΣΕΠ ανέλαβε όλη τη διαδικασία να τελειώσει και να βγάλει τα αποτελέσματα. Αποδείχθηκε για την δουλειά του ΑΣΕΠ ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολο το έργο. Έβγαλε πέρσι τέτοια εποχή τους προσωρινούς πίνακες, όμως οι τελικοί πίνακες, για να κοιταχτούν τα χαρτιά, μήπως έχουν γίνει λάθη, θα βγουν σε ελάχιστες μέρες. Σε αυτές οι ελάχιστες μέρες μπορεί να έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος με την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης, 26 Μάρτη. Άρα θα είχαμε μία αδικία, άνθρωποι και 8.166, οι οποίοι έχει προκηρυχθεί θέση τους πριν από 2 χρόνια. Οι οποίοι έχουν τελειώσει δηλαδή. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Δεν είναι. Άρα λοιπόν. Αυτοί θα πηγαίναν πίσω 2-3 μήνες. Θα πηγαίναν 6 μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Αλλά θα πηγαίναν 6 μήνες. Ναι, μέχρι να αναλάβουν οι νέες αυτοδικές αρχές. Αλλά θα ήταν ένα πρόβλημα και για τοπική αυτοδιοίκηση που θα τις λείπαν 8.166 θέσεις στην καθαριότητα και θα το καταλαβαίναμε κι εμείς όλοι οι πολίτες που θα βλέπαμε ο καθένας στο Δήμο του τα προβλήματα από την απουσία αυτών των ανθρώπων. Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ρουσφέτη, αλλά είναι αναγκαιότητα. Αυτό μα λέτε εσείς στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κρατήστε το ότι αυτή η διαδικασία ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Άρα, αν θεωρητικά ο διαγωνισμός είχε μια εμπειρία το ΑΣΕΠ πολύ μεγαλύτερη και οργανωτικά είχε κατορθώσει να ολοκληρώσει όπως σχεδίαζε, σχεδίαζε όλη αυτή τη διαδικασία πριν από 6-7 μήνες, καταλαβαίνετε ότι. Παρ' όλα αυτά, όμως, τώρα, κύριε Πουλάκη, η αλήθεια είναι ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή όλο αυτό που δίνει την αφορμή στην αντιπολίτευση να μιλάει για παροχολογία και ότι μπορεί να λέτε ως κυβέρνηση ότι πάτε να εξαντλήσετε την τετραετία Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά έχετε και στο πίσω μέρος του μυαλού σας, δεν ξέρω τι εισηγήσεις έχει ο Πρωθυπουργός και τι θα αποφασίσει να κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνει, έτσι προκύπτει σαν συμπέρασμα ότι έχετε στο μυαλό σας μήπως φέρετε και πιο νωρίς τις εκλογές, γι' αυτό και όλα έχουν πέσει όλα μαζί τώρα. Θα απαντήσω και για τις εκλογές. Και λέει κριτική 2 χρόνια λοιπόν περίμενα, λέει ο Πουλάκης, άντε 2 χρόνια και 5 μήνες. Να πω κάτι και εγώ για να βάλω το κουμπάκι. Αν δεν γίνουν τώρα που είναι προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, θα γίνουν το Σεπτέμβριο που θα είναι η προεκλογική περίοδο για τις εθνικές εκλογές σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Ναι, ή δεν θα γίνουν τότε η προεκλογική περίοδο και πιάνει και οι άλλοι κάλπη. Μισό λεπτό. Άρα δηλαδή, αν δεν γίνουν τώρα. Με την ίδια λογική θα πάμε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο δεν θα μπορέσουν να ξαναγίνουν.
Για τις προσλήψεις, λέω. Βεβαίως, για τις προσλήψεις. Γιατί και πάλι οι προσλήψεις θα γίνουν το Σεπτέμβρη, αλλά δεν γίνουν τώρα παρά Σεπτέμβρη. Σωστή παρά Σεπτέμβρη. Αλλά η ερώτηση είναι αν αυτά όλα γίνονται με μια λογική, όπως λέει η αντιπολίτευση, ότι έχετε στο μυαλό σου, μήπως έρθουν και πιο πρόωρα. Σου λέω. Είτε γίνουν τώρα, είτε γίνουν το Σεπτέμβρη, η λογική θα είναι ότι τι κάνει για παρακολογία. Εγώ συνεχίζω. Αυτό το λέω. Και αν δεν γίνουν τώρα, δεν γίνουν το Σεπτέμβρη, πότε θα γίνουν, κύριε Πουλάκη? Γιατί αν δεν ισχύσει αυτό, δεν θα γίνουν το Σεπτέμβρη. Σας λέω λοιπόν θεωρητικά. Θα απαντήσω και στο ερώτημά σας για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, οι εθνικές εκλογές. Θέλω να σας πω το ότι η προκήρυξη αυτή ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Άρα δεν είχε καμία σχέση με την προεκλογική διαδικασία. Λέω η προκήρυξη. Ξέραμε πότε θα γίνουν εκλογές, κύριε Πουλάκη. Λέω καμία σχέση δεν είχε το 2017 με οποιοδήποτε. Θέλει κάποιος να τη συνδυάσει με παραχολογία. Αυτό θέλω να σας πω. Και το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αν αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, γιατί ο στόχος ήταν να έχει ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο, οργανωτικά προβλήματα δεν κατόρθωσαν να ολοκληρωθεί, δεν θα υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση. Το δεύτερο τώρα για τις εκλογές, θα ήθελα να σας πω το ότι οι εθνικές εκλογές, ο στόχος, η στρατηγική της κυβέρνησης, και το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι η εξάντληση της τετραετίας που σημαίνει Οκτώβριο του 19. Το Σύνταγμα το λέει ούτως ή άλλως ότι πρέπει να εξαντλούνται οι τετραετίες, εκτός αν υπάρχει κάποιος πολύ σημαντικός λόγος, κύριε Πουλάκη. Και όταν κάθε φορά ρωτάμε πότε θα γίνουν εκλογές και η απάντηση είναι η στρατηγική και ο στόχος, μετά πάλι αρχίζουν τα σενάρια και φταίνουν κακοί δημοσιογράφοι. Δεν μας λένε για δέσμευση, δεν μας βάζουν το χέρι τους. Ειδικά για αυτή την κυβέρνηση, οι εκλογές, από ό,τι ξέρετε εσείς ως έγκυροι δημοσιογράφοι, ξεκίνησε από τον Φλεβάρι του 2016, όπου ζητούσε η αντιπολίτευση, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι συνεχώς προβλέπανε, και οι δημοσιογράφοι εσείς μας ρωτούσατε, το ότι εκλογές θα έχουμε προώρες, είτε το 2016, είτε το 2017, είτε το 2018. Και τότε, η δική σας εκτίμηση ποια είναι, κύριε Πουλάκη? Σταθερά η απάντησή μας ήταν η εξάντληση της τετραετίας. Η δική σας εκτίμηση και πότε θεωρείτε ότι θα ήταν προτιμότερο και η καταλληλότερη περίοδος για να γίνουν οι εκλογές για το κόμμα σας? Ναι, για το κόμμα μας, για την κυβέρνηση και για τον ελληνικό λαό, η εξάντληση της τετραετίας, και θα σας πω ένα απλό... Οκτώβριο δηλαδή λέτε. Ναι. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή η κυβέρνηση από τα 4 χρόνια, ξεκινάω από το Σεπτέμβριο του 2015 που πήρε τη δεύτερη εντολή, είχε πρώτον στα πρώτα 3 χρόνια αυτό που είχε δεσμευθεί, να τελειώσει την υποχρέωσή της με το τρίτο μνημόνιο. Το τελείωσε. Τα χέρια της, τα χέρια μας, αφού είμαι και εγώ στην κυβέρνηση, ήταν δεμένα, που σημαίνει ότι είχαμε πολύ λίγους βαθμούς ελευθερίας να κάνουμε κάποια πράγματα. Κάποια κάναμε, δεν είναι όμως αυτός η ώρα του απολογισμού, και μας έμενε ένας χρόνος από τις 21 Αυγούστου του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, όπου μετά τη λήξη των υποχρεώσεων από το μνημόνιο, η βαθμή ελευθερίας είναι μεγαλύτερη, και από τη στιγμή που έχουμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, θα θέλαμε να βάλουμε και τις δικές μας απόψεις, τη δική μας κυβερνητικές προτάσεις σε αυτό το χρόνο. Όπως παραδείγματος χάρη είναι όλες οι δεσμεύσεις που είπε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι οποίες υλοποιηθήκανε, και οι δεσμεύσεις με τα νομοσχέδια όπως είναι τώρα, ο κατώτατος μισθός που αυξήθηκε, 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχει να κάνει μόνο με αυτό, με το τι μπορεί να δει ο κόσμος, ή και με τα ανοίγματα που κάνει αυτή την ώρα η Κουμουνδούρο, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα δηλαδή, ανοίγματα τα οποία προφανώς θεωρείται ότι μπορεί να αποδυναμώσουν και άλλα κόμματα, έτσι? Έχει να κάνει πρώτον με την ολοκλήρωση του έργου, αυτό που σας είπα. Είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουμε το έργο και τις κυβερνητικές στοχεύσεις μας. Και από την άλλη μεριά είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική, λόγω και των ευρωεκλογών και λόγω του ότι βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, και το λέτε κι εσείς και το έχετε παρατηρήσει, ότι υπάρχει μια άνοδος, όχι της δεξιάς ή της συντηρητικής παράταξης, αλλά μια άνοδος της ακροδεξιάς. Νομίζω ότι χτυπάει ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι για τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα, να γίνει μια τέτοια διεύρυνση επί της ουσίας, αν θέλετε με όρους
και έξω από την Ευρώπη, δηλαδή από την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και με όρους της εθνικής πολιτικής, ούτως ώστε αυτή η διεύρυνση του προοδευτικού χώρου και ο κοινός αγώνας να είναι ένα εμπόδιο προς οποιαδήποτε ακροδεξιά. Να γίνω λίγο ομός. Ο πολίτης τι πιστεύετε ότι θα μετρήσει στην κάλπη, το μέτωπο κατά της ακροδεξιάς ή την τσέπη του και όσες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί για το καλό των πολλών, όπως λέτε στο ΣΥΡΙΖΑ? Ο πολίτης θα μετρήσει, όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία, μετράει πάρα πολλά πράγματα και ο κάθε πολίτης διαφορετικά. Ναι. Αλλά η σύνθεση όλων αυτών που μετράει μπορώ να πω ότι είναι σε δύο πράγματα. Πρώτον, ένας απολογισμός. Είχα μια κυβέρνηση 4 χρόνια για να δω τι έκανε. Ναι. Και ένας, αν θέλετε, για το μέλλον. Έχω 2 προτάσεις. Ναι. Η μία πρόταση είναι του ΣΥΡΙΖΑ, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η άλλη πρόταση που έχω είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτές τις 2 προτάσεις παίρνω θέση. Άρα δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί βάλατε ακριβώς. Από χτες επικρατεί και η άποψη του κ. Βερναρδάκη, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Είναι οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι απόψεις της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν υπάρχουν. Ο κ. Βερναρδάκης το έχει πει και πιο συγκεκριμένα. Όχι, δεν το λέω έτσι ακριβώς. Συγκρίνει πάρα πολλά προγράμματα και συγκρίνει πάρα πολλές, αν θέλετε, κόμματα τα οποία κατεβαίνουν. Μόνο που ξέρετε πάρα πολύ καλά το ότι υπάρχει ένας διπολισμός και γνωρίζει ο κάθε πολίτης ότι σκέφτεται και το ποια κυβέρνηση θα είναι στη σειρά. Ποιος τον δημιουργεί όμως, μισό λεπτό, ποιος τον δημιουργεί το διπολισμό, κύριε Πολάκη, όταν ακούμε ότι ουσιαστικά ο κύριος Βερναρδάκης το έχει πει και σε προηγούμενες δηλώσεις ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει κοινοβουλευτικά. Το κίνημα αλλαγής, ναι. Ναι, το κίνημα αλλαγής, συγγνώμη. Η αλήθεια είναι απλώς επειδή ακούω ότι θα επιστρέψει και το παλιό ΠΑΣΟΚ και ίσως και ο ήλιος, μου ήρθε αυθόρμητο το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το κίνημα αλλαγής. Έτσι, ακριβώς, το κίνημα αλλαγής, ότι κινδυνεύει κοινοβουλευτικά. Ποιος το δημιουργεί τον διπολισμό αυτόν? Ο διπολισμός, καταρχάς είχαμε στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση μέχρι το 2010 έναν δικοματισμό ανάμεσα σε ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία και για 30 χρόνια μία εναλλαγή σταθερή των κυβερνήσεων. Μια είχαμε Νέα Δημοκρατία, μία ΠΑΣΟΚ. Μετά το 2010 και μετά τη μεγάλο σοκ που πέρασε η ελληνική κοινωνία με τα μνημόνια, με το πρώτο μνημόνιο, με τα 325 δις χρέος, το οποίο ήταν όλο το παλιό σύστημα, άρα ο δικοματισμός, υπήρχε μια μεγάλη, αν θέλετε, αναταραχή στην κοινωνία, η οποία έφερε το 2012, όπου ανατράπηκαν τα πάντα. Το ΠΑΣΟΚ είχε μια φθήνουσα πορεία. Η Νέα Δημοκρατία είχε μια μεγάλη μείωση και αναδείχθηκε τότε η νέα ελπίδα με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την αριστερά, τη συγκεκριμένα τη ριζοσπαστική αριστερά. Τώρα έχουμε έναν κύκλο μιας πολιτικής, αν θέλετε, σταθερότητας, πάμε προς μια πολιτική σταθερότητα, όπου το δικοματισμό πάμε σε ένα διπολισμό. Αυτός ο διπολισμός, να ξέρετε, ότι έχει σχέση και με τον τρόπο τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τα κόμματα και τον τρόπο που θα κυβερνηθούν. Ξέρετε πώς αντιμετωπίζεται ο διπολισμός? Από τις μεθεπόμενες εκλογές, και αυτό είναι έργο της δικής μας κυβέρνησης, με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, διότι τώρα και στις επόμενες εκλογές, με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, του Κινάλ, να διορθώσω και εδώ, που δεν ψήφισε την απλή αναλογική, θα έχουμε πάλι μπόνους 50 ευρών στο πρώτο κόμμα. Αυτό το ξέρει η ελληνική κοινωνία, το ξέρουν οι πολίτες και το παίρνει υπόψη. Τώρα θα μπορούσαμε πάλι να γυρίσουμε πίσω και να λέγαμε δεν συμφωνήσατε στις πρέσπες, δεν συμφωνήσατε στην απλή αναλογική, δεν συμφωνήσατε σε τίποτα. Όλο αυτό το διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και αυτή τη τετραετία, παρόλα αυτά το προσκλητήριο και το άνοιγμα είναι προς το χώρο αυτό. Δηλαδή, Κύριε Πλάκη, δεν έχουμε πάει στα διαδικαστικά ακόμα και θέλω τα διαδικαστικά. Να απαντήσω όμως αυτό, γιατί είναι κατά τη γνώμη μου πολύ κέρι. Αν σας αφήσω να απαντάτε στο Λασκαράτη, μέχρι αύριο θα απαντάτε. Ωραία, να σταματήσω τότε τον κύριο Λασκαράτη. Ακούστε, κύριε Λασκαράτη, επειδή βάλατε 2 ουσιαστικά πολιτικά θέματα, δεν συμφωνήσανε στην απλή αναλογική και δεν συμφωνήσανε και στις πρέσπες, άρα γιατί? Ξέρετε όμως, ίσως καλύτερα από μένα, ότι και η απλή αναλογική και η συμφωνία των Πρεσπών
είναι, ήταν απόψεις της προοδευτικής παράταξης του χώρου τον οποίο αναφερόμαστε. Ήταν ιστορικά. Αυτό το ότι η ηγεσία, η σημερινή ηγεσία του Κινάλ, δηλαδή η κυρία Γέννη Ματάκη, τα στελέχη τα οποία είναι δίπλα της, αλλάξανε απόψεις και για την απλή αναλογική και για την Συμφωνία των Πρεσπών, δεν σημαίνει ότι εσύ δεν πρέπει να απευθύνεσαι έναν κόσμο. Τώρα, κύριε Πουλάκη, αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να κλείσει τώρα και μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Βλέπουμε από τα ρεπορτάζ ότι το Υπουργείο σας ετοιμάζεται. Πείτε μας περίπου σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και αν θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε αυτό που καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μπροστά μας σε πολλαπλές κάλπες. Στις 26 Μαΐου θα έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκλογές οι οποίες έχουν τα εξής δύο καινούργια ιστορικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι θα συναντήσουμε τέσσερις κάλπες, τρεις για την αυτοδιοίκηση και μία για τις ευρωεκλογές. Και θα συναντήσουμε τρεις για την αυτοδιοίκηση διότι θα έχουμε ξεχωριστή κάλπη για τις τοπικές κοινότητες. Κάτι που δεν υπήρχε και κάτι το οποίο ήρθε με την ριζική μεταρρύθμιση του Κλεισθένη. Και το δεύτερο καινούριο είναι το ότι και οι τέσσερις κάλπες στις 26 Μαΐου θα έχουν σταυρό προτίμησης. Άρα είναι μια δύσκολη εκλογική διαδικασία. Θα μπορούσε να συγκριθεί, αλλά με τις εκλογές του Μάη του 2014, τις ευρωεκλογές, όπου τότε είχαμε ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές, όπου ήταν οι τρεις κάλπες, δεν υπήρχαν οι κοινοτικές, και ήταν τη δεύτερη Κυριακή, δηλαδή όταν στο 50% της ελληνικής επικράτειας είχαν κλείσει οι δημοτικές εκλογές από τον πρώτο γύρο. Άρα ήταν μια εύκολη διαδικασία. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη διαδικασία, για να μπω τώρα στην ουσία σας, το Υπουργείο Εσωτερικών με τις υπηρεσίες του, από την πολιτική ηγεσία των Υπουργών, εμένα και με όλες τις υπηρεσίες, προετοιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτόγνωρη και δύσκολη εκλογική διαδικασία, όπου γνώμονα έχει σταθερά οι πολίτες και να διευκολυνθούν όλοι εμείς που θα πάμε να ψηφίσουμε, να μην δημιουργηθεί να μην δημιουργηθούν καταστάσεις οι οποίες θα μας δείξουν ότι υπάρχουν οργανωτικά προβλήματα, άρα θα υπάρχει και μια δυσκολία. Με τρεις κάλπες στο παρελθόν, όπως είπατε εσείς, και όχι με αυτό το εγχείρημα των τεσσάρων που τώρα έχετε μπροστά σας, πάντα υπάρχουν προβλήματα, είτε με τους δικαστικούς αντιπρόσωπους. Τώρα έτσι πρόχειρα το φέρνω στο μυαλό μου, είτε με την κάλυψη σε ψηφοδέλτια, θα μου στα σχολεία, θα σε μου όλη τη διαδικασία αυτή, έτσι όπως τη θυμόμαστε. Θα μου επιτρέψετε να υπερασπιστώ κάτι. Αυτή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών και εγώ που είχα την τιμή και την τύχη να είμαι από την πρώτη μέρα στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Φλεβάρι του 2015, κάναμε δύο εκλογικές διαδικασίες, μία πάρα πολύ δύσκολη. Το δημοψήφισμα σε 6 μέρες. Δεν ξαναγίνει παγκοσμίως. Με μια κατάσταση εκείνη τη στιγμή που τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, capital control, και εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, τις βουλευτικές. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, δεν θα βρείτε ούτε ένα πρόβλημα, ούτε ένα πρόβλημα να είχε δημιουργηθεί σε αυτές τις δύο εκλογικές διαδικασίες. Ούτε στους δικαστικούς αντιπροσώπους, ούτε στα ψηφοδέλτια, ούτε στην οργάνωση. Και θα ήθελα να το πω για να. Καλά, κάνετε και το λέτε. Απλά το παρελθόν μας υπενθυμίζει. Μπορεί να μην ήσασταν εσείς κυβέρνηση τότε, μπορεί να μην ήσασταν εσείς στο Υπουργείο. Αλλά εμείς θυμόμαστε γενικώς στη διαδικασία των εκλογών. Έχουμε κάποια θέματα και επειδή τώρα είναι περισσότερες κάλπες, γι' αυτό και σας ρωτάμε. Αγωνιζόμαστε. Έβγαλε διορθωτική ανακοίνωση, να έχετε το νου σας για να μην γίνει και τίποτα στις εκλογές. Θέλω να σας πω και ένα, αν θέλετε λίγο. Σχολιάστε και αυτό όμως. Λίγο νεφρικό θα το σχολιάσω. Του κ. Πάιατ για τους Ρώσους. Ναι, ναι. Έβγαλε ανακοίνωση και έβγαλε όλη την αποδελτίωση μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει άνοιξε μια κουβέντα. Καταρχάς θέλω να πω για τα οργανωτικά και να κλείσω. Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει και κάτι λίγο παράδοξο. Για να πετύχεις στις εκλογές 26 Μαΐου και να λυθούν και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, χρειάζεται μια προετοιμασία εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία γίνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όμως, κοιτάξτε, ναι, αυτή η προετοιμασία γίνεται με διαφάνεια. Και όταν ξεκινήσαμε και βγάζαμε κάποιες ανακοινώσεις ότι θέλουμε να μάθουμε από τους Δήμους πόσες αίθουσες έχουν, πόσες κάλπες έχουν, πόσα αυτά, την άλλη μέρα βλέπαμε σε μια μερίδα του τύπου ότι για να κοιτάνε να μετράνε τις κάλπες τον Οκτώβριο, άρα πάμε για προώρες εκλογές. Αλλά αυτό. Και είμαστε σε ένα, αν θέλετε, πρόβλημα το ότι εμείς
προσπαθούσαμε να οργανωθούμε και μια μερίδα δημοσιογράφων και εφημερίδων ερμηνεύανε πολιτικά διαφορετικά. Κύριε Πουλάκη, πρέπει να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Σας ρώταγα πριν να μπούμε για το θέμα για τους ετεροδημότες, γιατί είχαμε κάνει ένα θέμα. Ναι, πριν να μπούμε εδώ στην εκπομπή, σας ρώταγα γιατί θυμήθηκα τον Ηλία τον Κούκο που μας μετέφερε για το συγκεκριμένο θέμα το ρεπορτάζ, ότι οι ετεροδημότες που θα έχουν πολλά χιλιόμετρα να διανύσουν ενδεχομένως, θα έχουν το πρόβλημα πώς θα ψηφίσουν και για τις εκλογές αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές. Υπάρχουν ετεροδημότες μόνο για τις εθνικές και για τις ευρωεκλογές. Ναι. Και υπάρχουν και μάλιστα και με διαφορετική διαδικασία. Ετεροδημότης τι σημαίνει? Σημαίνει να διευκολύνω κάποιον ο οποίος είναι να ψηφίσει στην Ξάνθη και μένει στην Αθήνα, να μην κάνει αυτά τα 700 χιλιόμετρα ή τα έξω με την ταλαιπωρία. Τι γίνεται λοιπόν με την νομοθεσία? Του φτιάχνουμε εκλογικό τμήμα για ανθρώπους, για πολίτες που οι οποίοι πρέπει να ψηφίσουν στην Ξάνθη, στην Αθήνα. Και του φτιάχνουμε εκλογικό τμήμα μόνο αν ο αριθμός ο οποίος μαζευτεί είναι πάνω από 30 άτομα, δηλαδή να βρεθούν 60 που να δηλώσουν ότι εγώ μένω στην Ξάνθη, τα εκλογικά μου δικαιώματα είναι στην Ξάνθη και μένω στην Αθήνα. Αν μαζευόντουσαν, και πάντα ίσχυε αυτό, 29 για να το τραβήξω, δεν φτιαχνότανε και ήταν υποχρεωμένος, αν ήθελε να ψηφίσει, να πάει στην Ξάνθη. Αυτό γίνεται και σε ευρωεκλογές. Σε ευρωεκλογές ο ετεροδημότης είναι κάτι πιο εύκολο, διότι δεν υπάρχουν νομοί, 59 νομοί, άρα να φτιάξω 59 αντίστοιχες τμήματα διαφορετικά, υπάρχει ένα. Άρα μαζεύω και πάω και ψηφίζω. Στις δημοτικές εκλογές δεν υπάρχει η έννοια του ετεροδημότη, διότι υπάρχουν 325 δήμοι, 13 περιφέρειες. Ωραία, πάμε και ψηφίζουμε. Μπορώ να ψηφίσω εγώ αν έχω και στις ευρωεκλογές του Δήμου, εκεί που θα πάω, να ψηφίσω εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σαφέστατα, μπορώ να πάω να επιλέξω αν έχω γραφτεί ετεροδημότης μέχρι τις 28 Φλεβάρι, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, γνωρίζοντας ότι έχω εκλογές το Μάιο, θα ψηφίσω ως ετεροδημότης και μπορώ να πάω να ψηφίσω στις δημοτικές εκλογές. Κύριε Πουλάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα ήμασταν εκτός τόπου και χρόνο αν δεν σας ρωτούσαμε αυτό που όλοι συζητούν πολλές εβδομάδες από χθες πια επίμονα, ότι έρχεται δηλαδή τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υποψηφίου ευρωβουλευτή. Έρχεται την επόμενη εβδομάδα τέτοια τροπολογία? Αν έρθει, λογικά πρέπει να είναι έτοιμη. Δεν θα τη φτιάξετε το πρωί για να την καταθέσετε το μεσημέρι. Άρα πείτε μας τι θα συμβεί. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ένα νομοσχέδιο το οποίο, σας είπα, και λύνει θέματα εκλογικά, νομοτεχνικά σε σχέση με τον Κλεισθένη και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εσωτερικών καμία πρόταση, διαδικασία για το ερώτημα το οποίο μου θέτεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί αύριο μεθαύριο να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Θα το πω λοιπόν ολόκληρο, γιατί έχει αρχίσει, δεν θα αρχίσει αύριο μεθαύριο, έχει αρχίσει από προχθές και το λέω σχηματικά. Αν υπάρχει το ερώτημα, αν η κυρία Κουντουρά θα πάει στα ευρωψηφοδέλτια. Ο κύριος Δανίλης επίσης είναι στην ίδια νομίζω κατηγορία. Τέλος πάντων, έχει λέω ότι όποιος βουλευτής σήμερα θα ήθελε να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, η διαδικασία είναι της παραίτησης. Από εκεί και πέρα, αυτό που σας λέω, με όση υπευθυνότητα μπορεί να έχει ο λόγος μου ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο καμία τέτοια. Χρήσιμη μια τέτοια πρωτοβουλία? Θα ήταν χρήσιμη, όχι μόνο, θα ήταν ουσιαστικά χρήσιμη για οποιοδήποτε διακύβευμα? Είναι μια πολιτική απόφαση την οποία είναι θέμα της κυβέρνησης να μετρήσει τα θετικά και τα αρνητικά. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίσουν, συγγνώμη Νίκο, μας πιέζει και ο Θοδωρής, αλλά είναι όμως μια ερώτηση που στις ευρωεκλογές οι Έλληνες οι οποίοι μένουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Και στην Αγγλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πουλάκη. Είμαστε καλά. Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά τα καταφέραμε να προχωρήσουμε. Δεν καταφέραμε. Καταφέραμε να περπούμε τον χρόνο, δεν ακούτε κανέναν. Έχουμε τόσα θέματα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν δίνεται σημασία σε κανέναν. Κλέψαμε από τη Βούλα και χαλιά λίγα λεπτά. Βούλα, δεν πειράζει εσύ. Μακάρι να τελειώνουμε στις 12, να τελειώνουμε στις 11. Βούλα, έλα γρήγορα. Μα τα μισά θέματα δεν τα είπαμε, ούτε για την ποσότητα σου.